συγγνώμη για τις δηλώσεις που έκανε περί βιασμών, ζητάει με ανακοίνωσή του ο Μητροπολίτης Δωδώνης. Αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής: «Ίσως να μην ήμουν εγώ ξεκάθαρος, ωστόσο σε καμία περίπτωση οι δηλώσεις αυτές δεν υπονοούν ότι αντιλαμβάνομαι ούτε εγώ ούτε ο εκκλησιαστικός χώρος που εκπροσωπώ το γεγονός του βιασμού ως κάτι λιγότερο από μια καταδικαστέα και τραυματική πράξη. Η Ορθοδοξία μας αγκαλιάζει τη σύλληψη ως ένα μοναδικό χαρμόσυνο γεγονός για την ανθρωπότητα. Ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή από όπου και αν προέρχεται αυτή είναι απαράβατος κανόνας των αρχών μας. Θα μου επιτρέψετε εδώ να παραμείνω στεναρά στην αντίθετη θέση από αυτή υπέρ των αμβλώσεων. Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτή την κοινωνία έχουμε όλη διάθεση για έναν ανοιχτό διάλογο ανταλλαγής απόψεων και δεν έχουμε μετατραπεί σε ένα λαϊκό δικαστήριο με διαδικτυακούς δικαστές. Προσπάθησα να διαχωρίσω τη σύλληψη με συνένεση από την αποτρόπαια πράξη βιασμού, όπου εκεί δεν μιλάμε για σύλληψη με την έννοια που την αντιλαμβάνεται η Εκκλησία μας και δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από οποιαδήποτε ανθρώπινη ύπαρξη ένιωσε αδικημένη από τις δηλώσεις μου και σε κάθε γυναίκα ή άνδρα που έχει πέσει θύμα βιασμού».